Και θα προχωρήσω στις τρίφωνες συγχορδίες και γρήγορα στις τετράφωνες. Έχουμε τρεις τρίφωνες συγχορδίες, τις οποίες τις χωρίζουμε σε ματζόρε και μινόρε. Η διαφορά ματζόρε και μινόρε είναι στην τρίτη βαθμίδα. Η συγχορδία είναι μία σειρά από νότες οι οποίες ηχούν όλες μαζί, σε αντίθεση με τη μελωδία που οι νότες ηχούν διαδοχικά μία μετά την άλλη. Όταν μιλάμε για αρμονία και κατ' επέκταση για συγχορδίες, μιλάμε για νότες που ηχούν, ακούγονται όλες μαζί, μαζεμένες. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με διατονικές συγχορδίες, με συγχορδίες που αναπτύσσονται πάνω σε κάθε νότα της κλίμακας και οι συγχορδίες κατά βάση αναπτύσσονται αναδιαστήματα τρίτης, από την τονική τους. Δηλαδή, στην ντο ματζόρε, ντο μι, σολ, ντο ρε μι, τρίτη, μι φα σολ, τρίτη. Έτσι. Η διαφορά ματζόρε και μινόρε είναι ότι η πρώτη τρίτη, το πρώτο διάστημα τρίτης από την τονική, είναι στη ματζόρε τρίτη μεγάλη, δηλαδή δύο τόνοι, και στη μινόρε τρίτη μικρή, δηλαδή 1,5 τόνος. Αυτό αφορά τις τρίφωνες συγχορδίες. Εδώ πέρα όσες συγχορδίες βλέπετε είναι φτιαγμένες από νότες της ντο ματζόρε. Εντάξει, ντο μι σολ, ρε φα λα, μι σολ σι, φα λα ντο, σολ σι ρε, λα ντο μι, σι ρε φα, ντο μι σολ. Τρίφωνες συγχορδίες. Η σημειογραφία τους στα αγγλικά γράφεται από πάνω. Οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε να διαβάζετε αυτή τη σημειογραφία, γιατί ό,τι βιβλίο βρείτε, ειδικά της jazz, αλλά και ό,τι άλλο βιβλίο που γράφει ακόρντα, 99,9% τα γράφει με αυτή τη σημειογραφία και όχι με την ιταλική ή τη γερμανική. Καλά, ελληνική δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ντο ματζόρε, λοιπόν, η συγχορδία είναι ματζόρε. Η σημειογραφία δεν έχει τίποτα, ένα σκέτο ντο. Όταν είναι μινόρε, έχει ένα MI, μινόρε, minor δηλαδή, στα δίπλα. Η δεύτερη βαθμίδα δηλαδή, ρε, είναι μινόρε. Η τρίτη βαθμίδα μη είναι μινόρε. Η τέταρτη βαθμίδα φα είναι ματζόρε. Η πέμπτη βαθμίδα σολ είναι ματζόρε. Η έκτη βαθμίδα λα είναι μινόρε. Και η έβδομη βαθμίδα είναι μινόρε μεν, αλλά έχει και ελαττωμένη πέμπτη. Οπότε είναι η μη ελαττωμένη συγχορδία. Η εντελώς ελαττωμένη συγχορδία είναι και με ελαττωμένη έβδομη. Είναι η μη ελαττωμένη οπότε συγχορδία, γιατί έχει τρίτη μικρή ελαττωμένη πέμπτη, μικρή έβδομη. Οπότε είναι μινόρε 7, ύφεση 5. Εδώ δεν το λέει. Συγγνώμη, εδώ λέει C, dim, αλλά αφορά την τριφωνία. Επειδή είναι σαν τρίφωνη, είναι ελαττωμένη γιατί έχει ελαττωμένη πέμπτη. Δεν λέει την έβδομη. Τη σημειογραφία θα τη δούμε σε λίγο. Έχουμε λοιπόν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη βαθμίδα και πάνω σε αυτές τις βαθμίδες αναπτύσσονται οι τρόποι. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε καθαρά. Πρέπει να το νετάρω λίγο πιο πολύ την επόμενη φορά το πλάνο, γιατί είναι νεταρισμένο σε μένα και καλά ξέρεις. Και οι κάμερες συνήθως όταν νετάρουν πάνω. Αλλά όμως έχω έναν τρόπο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί αυτό καλύτερα. Α, πολύ κυριλαία. Αυτό τώρα το βλέπετε όλο στην οθόνη σας, έτσι, για να με δείτε λίγο μακριά εμένα. Οπότε έχουμε και λέμε. Στην πρώτη βαθμίδα αναπτύσσεται που είναι η ματζόρε σκάλα. Την έχει έτσι στην αρχή, την έχουμε γραμμένη. Στην πρώτη βαθμίδα, ντο ρε μι φα σολ λα σι ντο, είναι ο ιωνικός τρόπος, Ionian mode, έτσι. Στη δεύτερη βαθμίδα είναι ο δωρικός τρόπος. Στην τρίτη ο φρύγιος τρόπος ή φρυγικός. Στην τέταρτη ο λίδιος ή λιδικός ή λίδιαν, όπως τα λέει εκεί. Εκεί τα λέει, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα λένε στα αγγλικά, έτσι. Εγώ τα λέω στα ελληνικά. Στην πέμπτη βαθμίδα είναι ο μιξολίδιος ή μιξολιδικός ή μιξολίδιαν. Στην έκτη βαθμίδα αιωλικός ή αιώλιος ή αιώλιαν, όπως γράφει. Και ολόκριος ή λόκριαν στην έβδομη. Αυτή είναι η τροπή της ματζόρε σκάλας. Δηλαδή, από κάθε νότα της σκάλας, παρόλο που είναι οι ίδιες νότες με τη βασική, επειδή διαφέρει η τονική, κατ' επέκταση διαφέρει και το άκουσμα. Οπότε είναι σαν να έχουμε μια διαφορετική σκάλα, μια διαφορετική κλίμακα. Επειδή όμως όλες αυτές είναι παράγωγα μιας άλλης κλίμακας, είναι μιας βασικής κλίμακας, λέγονται τρόποι αυτής. Οπότε, επειδή όλες αυτές οι κλίμακες είναι παράγωγα της ματζόρε σκάλας, λέγονται τρόποι της ματζόρε σκάλας. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι το point. Καταρχήν να πάμε λίγο
Κάπου έχω και τις συγχορδίες. Εδώ είναι. Όχι. Α. Να πάμε λίγο να δούμε τις συγχορδίες με 7η. Είναι εκεί που προχωρήσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Που καθορίζουν κανονικότατα τους τρόπους. Μέχρι και τη συγχορδία, μέχρι και την τρίφωνη συγχορδία, επειδή περισσεύουν άλλες τρεις νότες ουσιαστικά, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο τρόπος ανήκει στη συγχορδία ή όχι. Όταν όμως η συγχορδία περιέχει 4 από τις 7 νότες μιας κλίμακας, είναι πολύ ξεκάθαρο τι τρόπο παίρνει από πάνω. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί παίζοντας, όταν παίζουμε ένα κομμάτι και αυτοσχεδιάζουμε πάνω σε αυτό, ουσιαστικά το κομμάτι κατά 99% έχει μία συγκεκριμένη φόρμα και έχει και μία συγκεκριμένη μελωδία. Οποιοςδήποτε γράφει ένα κομμάτι δεν γράφει ποτέ μόνο τα κόρντα για να αυτοσχεδιάσει ο άλλος. Αυτά είναι μία άλλη κατάσταση. Γίνονται και αυτά, αλλά στην πλειοψηφία είναι γραμμένες μελωδίες. Εμείς τι κάνουμε? Παίζουμε τη μελωδία ή τραγουδάμε το τραγούδι πάνω στη μελωδία που είναι γραμμένη. Και από εκεί και πέρα, συνεχίζοντας στην ίδια φόρμα, όσο δηλαδή διαρκεί το κομμάτι αυτό που είναι γραμμένη η μελωδία του ή το τραγούδι, στην ίδια φόρμα πάνω την επαναλαμβάνουμε σολάροντας. Και εδώ είναι το point. Για να μπορούμε να σολάρουμε όμορφα, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε τι ακόρδα έχει η μελωδία και βάσει των ακόρδων να παίζουμε πάνω, να βρίσκουμε τι κλίμακες παίρνει το κάθε ακόρδο. Αυτός είναι ο πιο βασικός τρόπος και για να μελετήσει κανείς. Γιατί όταν ξεπεράσει κανείς το στάδιο της μελέτης και παίζει πάρα πολλά χρόνια, μετά λειτουργούν και άλλα κριτήρια. Λειτουργεί η εμπειρία, η φρασιολογία που έχει κολλήσει στο κεφάλι του καθενός, η γνώση πάνω στο όργανο και βέβαια λειτουργεί το αυτή. Το αυτή μπορεί να λειτουργεί και από την αρχή. Απλά στην αρχή, αν κανείς βασιστεί μόνο στο αυτή του, μπορεί και να κολλήσει. Μπορεί δηλαδή να συναντήσει μεγάλο πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί ναι μεν υπάρχει ένα γενικό άκουσμα στη συνοδεία που ακούμε και εμείς έχοντας τις νότες στο σαξόφωνο μας ή στο άλλο όργανο, ό,τι όργανο παίζουμε, μπορούμε έτσι με μια ευκολία, αν έχουμε ένα καλό αυτή και λίγο ταλέντο, να το κάνουμε. Όμως, αν δεν έχουμε καλύτερη γνώση του τι συμβαίνει θεωρητικά πίσω από αυτό που ακούγεται, η φρασιολογία μας κατά βάση θα είναι περιορισμένη. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι άνθρωποι δηλαδή έχουν αναπτύξει φρασιολογία τόση μεγάλη όση ουσιαστικά μπορεί να βγει από το θεωρητικό υπόβαθρο μιας μουσικής μελέτης. Πολύ λίγοι. Και οι πιο πολλοί έχουν φτάσει έτσι εμπειρικά και μεταφτύσει σε μεγάλο διάστημα. Σε μικρό διάστημα κανένας. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, επειδή τώρα κάνουμε μάθημα, έτσι, δηλαδή δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μόνο. Ήρθαμε και για να πούμε πράγματα. Αν υποθέσουμε, ξέρω εγώ, ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει τεκμηρωμένη μελέτη του τζαζ αυτοσχεδιασμού, δεν υπάρχει δηλαδή κωδικοποιημένη και κάποιο σύστημα τέλος πάντων εκμάθησης του τζαζ αυτοσχεδιασμού, κάποιος που θα ξεκινήσει να παίζει ένα όργανο, θα παίξει, θα μάθει το όργανο με ένα άλλο μουσικό σύστημα, κλασικό, παραδοσιακό, οτιδήποτε, και βάσει των ακουσμάτων που έχει και των δίσκων που ακούει και την jazz που ακούει από τους δίσκους, θα αρχίσει να παίζει εμπειρικά και σε σχέση με το όργανο που ξέρει. Σε μια άλλη χώρα που υπάρχει κανονική εκπαίδευση σε σχέση με την jazz σοβαρή, δηλαδή ένα παιδάκι 7 χρονών, ας πούμε, θα πάει να μάθει jazz κατευθείαν, δεν θα πάει να μάθει 12 χρόνια, 20 χρόνια κλασικό πιάνο και μετά να μάθει jazz, θα πάει κατευθείαν να μπει σε αυτό, μαζί με το άλλο, μπορεί πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 5 χρόνια ας πούμε, δηλαδή στα 15 του μπορεί να σκοτώνει. Μπορεί να παίζει, γιατί η μουσική πλέον αυτή, οι μουσικές όλες αυτές, είναι κωδικοποιημένες. Δεν είναι μουσικές οι οποίες είναι εμπειροτεχνικές, όπως ήταν 50 χρόνια πριν. Δηλαδή στην εποχή του Charlie Parker και του Dizzy Gillespie, του έλεγες πώς το παίζεις αυτό και σου έλεγε έλα να μ' ακούσεις εκεί που παίζω. Δεν σου έλεγε. Αφενός γιατί ίσως να μην είχε συνειδητοποιήσει πώς να σου εξηγήσει αυτό που έκανε, γιατί ήταν πάρα πολύ καινούριο. Αφετέρου γιατί μπορεί και να μην ήθελε. Από τότε όμως μέχρι τώρα έχουν περάσει μισός αιώνας και πάμε για ένα ολόκληρο αιώνα. Και όλα αυτά τα συστήματα, ειδικά από τη δεκαετία του 70 και μετά, κωδικοποιήθηκαν. Στην Αμερική μπήκαν στα σχολεία, μπήκαν στα πανεπιστήμια και πλέον κάποιος μπορεί να πάει να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο και χωρίς να έχει παίξει ποτέ του σε jazz club, να γίνει μάστερας, να πάρει μάστερ και να γίνει καθηγητής σε άλλο πανεπιστήμιο jazz αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχει χτυπήσει
κόκκινο η jazz εκπαίδευση. Οπότε με αυτή τη λογική και έχοντας αυτή τη γνώση, δεν μπορούμε να μιλάμε για εμπειροτέχνες. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι εντάξει, εγώ παίζω με ταυτή. Εντάξει, παίζεις με ταυτή. Αλλά όταν ξέρεις ότι δίπλα σου υπάρχει ένας όγκος γνώσης που έχεις πρόσβαση σε αυτόν, καλό είναι να μάθεις και λίγο από εκεί για να παίζεις καλύτερα. Οπότε να μην παίζεις μόνο με ταυτή. Κλείνει η παρένθεση. Ερχόμαστε λοιπόν στις τετράφωνες συγχορδίες. Εδώ πέρα πρόκειται για συγχορδίες που έχουν πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έβδομη. Ανατρίτες. Το ματζόρε και το μινόρε κρατιέται, δηλαδή εδώ πέρα στη ματζόρε σκάλα υπάρχουν ματζόρε και μινόρε συγχορδίες και η μυελατωμένη, που είναι η C, εδώ υπάρχει η σημειογραφία η κανονική της, μινόρε 7 με έφεση 5 και μετά οι 7 είναι ή μικρές ή μεγάλες. Η μικρή 7 απέχει τόνο από την τονική, η μεγάλη 7 μη τόνο από την τονική. Όλα αυτά είναι θεωρία, έτσι, τα λέω εντάχει, γιατί υποτίθεται ότι... Και θα σας πω και κάποια βιβλία που μπορείτε να έχετε σαν βοηθήματα στα ελληνικά και αφορούν, ας πούμε, αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα. Okay. Και προχωράμε στους τρόπους της ματζόρε και σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα και θα τους ξεχωρίσουμε. Δεν θα παίξω κατευθείαν όπως κάνω τα προηγούμενα μαθήματα, θα μιλήσω λίγο θεωρητικά για να μην μιλάω πολύ θεωρητικά μετά. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να μπορούμε... Ξέροντας τους τρόπους της ματζόρε, επειδή μιλάμε σε αυτά τα μαθήματα για ματζόρε αρμονία, έτσι, μόνο γι' αυτό μιλάμε συνέχεια για ματζόρε. Υπάρχει και μινόρε αρμονία που είναι ένα άλλο θέμα. Ξέροντας τους τρόπους της ματζόρε και ξέροντας τις συγχορδίες, να μπορούμε να φτιάξουμε μία φρασεολογία με τον τρόπο, με την κλίμακα που παίρνει πάνω η συγχορδία. Εδώ έρχεται η ερώτηση, η οποία μου την έχουν κάνει όλα τα χρόνια που διδάσκω στα οδεία, που δίδασκα, γιατί τώρα διδάσκω στα οδεία. Που έλεγε ο άλλος, εντάξει, okay, αφού όλες οι κλίμακες βγαίνουν από την το ματζόρε και όλες είναι το ματζόρε, γιατί να σκέφτομαι τις κλίμακες. Γιατί αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να είσαι πιο συνεπής πάνω στη συγχορδία που ακούγεται εκείνη την ώρα και όχι σε ένα γενικό άκουσμα και να περνάς με μία κλίμακα όλες τις συγχορδίες που περνάνε από κάτω, γιατί και αυτό γίνεται. Και με λίγη τέχνη μπορεί να το κάνεις και πάρα πολύ καλά και να φαίνεται, αλλά φαίνεται μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά. Το καταλαβαίνει ο άλλος τι κάνεις. Και ειδικά αν είναι μουσικός και αν είναι έμπειρος, καταλαβαίνει πώς παίζεις και πώς σκέφτεσαι. Το θέμα δεν είναι βέβαια αν καταλαβαίνει ο άλλος πώς παίζουμε και πώς σκεφτόμαστε. Το θέμα είναι πώς θα κάνουμε τη μουσική μας καλύτερη. Και η μουσική γίνεται καλύτερη όταν μέσα στο ταλέντο σου και στη φαντασία σου μπαίνει και η συνέπεια. Συνέπεια σημαίνει όταν ακούω ντο ματζόρε, κατευθείαν ξέρω τι τρόπο παίζει. Τι κλίμακα υπάρχει. Ξέρω τι συγχορδία υπάρχει. Ξέρω τι σχετικές κλίμακες παράλληλες μπορούν να μπουν πάνω και όλα τα σχετικά που έχουν σχέση με την ντο ματζόρε. Όταν πηγαίνω στη ρε μινόρε, τι είναι η ρε μινόρε σε σχέση με την ντο ματζόρε? Δεύτερη βαθμίδα, δηλαδή δωρικός τρόπος. Ξέρω ότι είναι μινόρε, ότι είναι. Δηλαδή, όσο πιο πολλές πληροφορίες έχεις σε σχέση με τις συγχορδίες που βλέπεις, τόσο μεγαλύτερο εύρος πιθανότητων έχεις για να φτιάξεις εκείνη τη στιγμή και ανάλογα με την ταχύτητα που σκέφτεσαι τη μουσική σου, γιατί αυτός ο σχεδιασμός είναι μουσική που γίνεται εκείνη την ώρα. Εδώ μιλάμε για μαθήματα, μιλάμε για μουσική που φτιάχνεται την ώρα που παίζω, γιατί αλλιώς δεν είναι αυτός ο σχεδιασμός, έτσι. Και όπως θα παρατηρήσετε, όλα τα μαθήματα αυτά γίνονται χωρίς να διαβάζουμε ή χωρίς να γράφουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ τα λέω όλα απ' έξω. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει κανείς αυτή τη μελέτη, να μην έχει ανάγκη δηλαδή την ώρα που παίζει και που είναι στο κλαμπ ή είναι σε συναυλία ή είναι στο μεγάλο stage ή στην αρένα να διαβάσει για να παίξει. Πρέπει να βγει μπροστά και να παίξει. Που σημαίνει ότι όλο αυτό που λέμε τώρα, άλλες ώρες που δεν παίζει ή που δεν είναι μπροστά στην αρένα και στις 100.000 κόσμο, όλα αυτά που λέμε τώρα τα μελετάει στο μυαλό του. Και έχει κάποια βοηθήματα να θυμάται για να βλέπει, αλλά πρέπει να τα δουλεύει μέσα στο μυαλό του και να τα παίζει στο όργανο. Από εκεί πέρα ξεκινάς και λες ότι αυτό σχεδιάζω. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, όταν η μουσική καταγραφτεί κάτω, σταματάει να είναι αυτοσχεδιαστική. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά στον τρόπο σκέψης από τη στιγμή που διαβάζω και από τη στιγμή που παίζω χωρίς να διαβάζω. Δηλαδή, όλο το στήσιμο του μυαλού και και τη συνείδηση της μουσικής που γίνεται εκείνη την ώρα είναι εντελώς διαφορετικό. Όταν διαβάζω, πηγαίνει από το μάτι στα χέρια, το αυτή μπαίνει σε τρίτη μοίρα,
Και σοβαρολογώ σε αυτό που λέω με όλη την εμπειρία που έχω και όσοι είσαστε έμπειροι θα το έτσι. Όταν όμως παίζω και ακούω και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, το αυτή μπαίνει σε πρώτη και μετά το μυαλό. Δεν έχω, δηλαδή δεν βλέπω κάτι για να παίξω. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η πραγματική δηλαδή συγκέντρωση στη μουσική μου είναι όταν βγάλω την παρτιτούρα από μπροστά μου. Είτε άμα ερμηνεύσω ένα έργο ρεπερτορίου που το ξέρω απ' έξω, που πάλι διανοητικά έχει μεγάλη φόρτιση, είτε αυτοσχεδιάζω. Από ένα σημείο και μετά, αυτά τα δύο δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά το να ξέρω ένα ολόκληρο κονσέρτο για πιάνο και να το παίζω solo και να αυτοσχεδιάζω χωρίς να ξέρω τίποτα και να αυτοσχεδιάζω jazz. Είναι πολύ κοντά. Αυτό που είναι πολύ μακριά και από τα δύο είναι βάζω μπροστά το βιβλίο και διαβάζω ό,τι βλέπω. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το μάθημα αυτό που κάνουμε τώρα. Τα βιβλία λοιπόν, και θα σας πω ποια είναι τώρα τα βιβλία που σας λέω, είναι καθαρά για κάποιο, για να θυμόσαστε αυτά που σας λέω και να τα έχετε σαν βοήθημα όταν ξεχάσετε κάτι. Δεν είναι για να τα αποστηθήσετε έτσι όπως τα γράφουν, γιατί η μουσική είναι πολύ πιο πολύπλοκη από έτσι όπως γράφεται στα βιβλία της θεωρίας. Εντάξει. Τώρα θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Και θα πάμε λίγο στο άκουσμα. Πού είμαι τώρα εδώ? Α, θα ξαναθυμηθούμε πάλι τρόπους, βαθμίδες κλπ. Τώρα σε αυτή την κάρτα που έχω βάλει εδώ και με βλέπετε, δυστυχώς θα πρέπει να το σηκώσω λίγο πιο, ή πρέπει κάτι άλλο να κάνω, κάπως να το ρυθμίσω, για να φαίνονται από πάνω. Λοιπόν, έχουμε πρώτη βαθμίδα της ματζόρε, ιωνικός τρόπος. Ματζόρε. Απλά δεν φαίνεται η σημειογραφία. Δεύτερη βαθμίδα της ματζόρε, δωρικός τρόπος, μινόρε. Τρίτη βαθμίδα, φρύγιος τρόπος, μινόρε. Τέταρτη βαθμίδα, λίδιος τρόπος, ματζόρε. Πέμπτη βαθμίδα, μιξολίδιος τρόπος, ματζόρε. Έκτη βαθμίδα, αιωλικός τρόπος, μινόρε. Έβδομη βαθμίδα, λόκριος τρόπος, ημιελατωμένη. Και ξαναλέω ημιελατωμένη γιατί. Ημιελατωμένη είναι η συγχορδία που έχει ελατωμένη πέμπτη. Βασικά, το ελατωμένο ή αυξημένο στην αρμονία αφορά την πέμπτη βαθμίδα, κατά βάση. Η ελατωμένη συγχορδία έχει ελατωμένη πέμπτη και ελατωμένη έβδομη. Εδώ πέρα όμως, επειδή έχουμε ελατωμένη πέμπτη και μικρή έβδομη, ονομάζεται ημιελατωμένη ή half diminished. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα ξεκινήσω να σας λέω κάποια πράγματα σε σχέση με τη σχέση των κλιμάκων μεταξύ τους και με κάποιες χαρακτηριστικές βαθμίδες και με ένα τρόπο για να μπορείτε να τις βρίσκετε. Βασικά θα ξεκινήσω από τη σχέση των κλιμάκων. Θα παίξω λίγο, θα σας κάνω ένα demonstration έτσι σχετικά με αυτά που έλεγα πριν και μετά συνεχίσω τη θεωρία. Αν και έχουμε χρόνο, γιατί εγώ τα λέω από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν τώρα είναι να ξέρουμε τη σχέση των τρόπων μεταξύ τους σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα και να έχουμε έναν τρόπο που να μην τις ξέρουμε σαν. Δηλαδή, ναι, με να τις ξέρουμε σε ξεχωριστές κλιμάκες, αλλά να ξέρουμε και τι σχέση έχουν με άλλες κλίμακες. Γιατί καμία κλίμακα δεν είναι μόνη της. Σχεδόν όλες οι κλίμακες στη μουσική προέρχονται από κάποιες άλλες. Που αυτή η συνθήκη μεταξύ των κλιμάκων έχει μεγάλη σημασία στον τρόπο που εξηγούμε και σκεφτόμαστε την αρμονία που παίζουμε. Γιατί κάθε συγχορδία που βλέπουμε έχει σχέση με την προηγούμενη της και με την επόμενή της. Που σημαίνει ότι αυτή και οι άλλες δύο δημιουργούν, ας πούμε, στιγμία ένα τονικό κέντρο. Που σημαίνει τρεις συγχορδίες, τρεις κλίμακες. Μπορεί οι τρεις κλίμακες να ανήκουν σε μία ή μπορεί οι δύο να πηγαίνουν σε κάποια άλλη κλπ. Αυτή η σχέση έχει πολύ μεγάλη σημασία να τη γνωρίζει κανείς όταν αυτοσχεδιάζει. Λοιπόν, προχωράω για να σας πω τα εξής. Ποια κάρτα θέλω? Μ' αρέσει που τα έχω γράψει κιόλας. Εδώ. Μ' αρέσει που τα έχω γράψει εδώ, αλλά δεν τα κοιτάζω. Κοιτάζω στην οθόνη. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Πάνω θα δείτε, επειδή μας ενδιαφέρει η ματζόρε αρμονία κατά βάση, τη ματζόρε σκάλα και δίπλα της την παράλληλη φυσική μινόρε. Η φυσική μινόρε σκάλα είναι μια κλίμακα η οποία ξεκινάει μέσα από τη ματζόρε. Είναι η έκτη βαθμίδα, ο αιωλικός τρόπος. Αλλιώς είναι φυσική μινόρε. Λέγεται φυσική γιατί υπάρχει μέσα ήδη στη ματζόρε, αλλά από αυτή τη σκάλα ξεκινάει η μινόρε αρμονία.
Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τη σχέση και τις χαρακτηριστικές βαθμίδες της φυσικής μινόρε σε σχέση με τη ματζόρε. Οι χαρακτηριστικές βαθμίδες της φυσικής μινόρε σε σχέση με τη ματζόρε είναι χαμηλωμένη η τρίτη, η έκτη και η έβδομη. Δηλαδή, μία ματζόρε σκάλα, αν τις χαμηλώσουμε την τρίτη, την έκτη και την έβδομη, την κάνουμε φυσική μινόρε. Εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς ματζόρε και οι συγχορδίες της, μινόρε. Καλά, δεν μας ενδιαφέρουν οι συγχορδίες, απλά τον τύπο, τον οπλισμό. Η πρώτη λοιπόν σκάλα που ξέρουμε σε σχέση με τους τρόπους της ματζόρε είναι η φυσική μινόρε. Καλό είναι όσες ματζόρε ξέρετε να βρείτε τις φυσικές τους μινόρε. Πηγαίνουμε, είναι η έκτη βαθμίδα, είναι τρία ημιτόνια πίσω από την τονική, τρεις νότες όμως. Έτσι, δηλαδή από τη νότα σολ, σολ φα δίεση μη, είναι η νότα μη. Και λέμε, βρίσκουμε την κλίμακα και τη λέμε με νότες, με τις νότες της ματζόρε που ανήκει. Δηλαδή, αν θέλω να βρω τη φυσική μινόρε της λα ματζόρε, είναι η νότα φα δίεση. Φα δίεση, σολ δίεση, λα, συν το δίεση, ρε, μη φα δίεση. Έτσι. Γενικά, θα σας το λέω συνέχεια αυτό, ότι το να λέτε τις κλίμακες, το να λέτε τις κλίμακες με νότες και μετά να τις παίζετε στο όργανο, χωρίς να τις διαβάζετε από πουθενά, είναι το α και το ω στη μελέτη. Το να πάρω ένα βιβλίο και να μελετάω patterns, όπως είναι το Patterns for Jazz, δεν λέω ποιανού είναι, είναι πολύ γνωστό βιβλίο, ή ξέρω εγώ διάφορα με φρασιολογία, είναι αυτό, ναι μεν ακούω αυτά που παίζω, αλλά είναι φτιαγμένα πιο πολύ για να λύσω τα χέρια μου. Έχει αξία όταν πάρω το pattern και αρχίζω και το παίζω σε όλους τους τόνους απ' έξω, που σημαίνει ότι παίζω απ' έξω, που σημαίνει ότι σκέφτομαι και παίζω. Και αν θα παρατηρήσετε πολλά από αυτά τα βιβλία, τις φράσεις δεν τις γράφουν σελίδες ολόκληρες όλους τους τόνους. Λέει μία φράση, τη γράφει σε 2-3 κλειδιά και μετά σου λέει συνέχισε όπως είναι. Και συνεχίζεις απ' έξω. Αυτή η λογική λοιπόν έρχεται και εδώ από την αρχή στη μελέτη και μας ενδιαφέρει τις κλίμακες να τις λέμε με νότες, μία-μία με το στόμα, να τις σκεφτόμαστε δηλαδή και να τις λέμε, που σημαίνει ότι εφόσον μιλάς απ' έξω, σκέφτεσαι απ' έξω, δεν είναι ανάγκη να κάθεσαι σε κάποιο γραφείο να τα λες. Μπορεί να κάνεις τζόκιν, ας πούμε, μισή ώρα την ημέρα και να λες κλίμακες. Μπορεί να τις λες σε οποιαδήποτε, ό,τι και να κάνεις, μπορεί να σκέφτεσαι και να τις λες. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάτσω μία ώρα στο σπίτι κάπου και δεν έχω χρόνο. Χρόνος υπάρχει. Το βράδυ πριν κοιμηθείς, αντί να μετράς προβατάκια, θα λες τις ματζόρες κάλες. Λοιπόν, anyway. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να ξέρεις πώς φτιάχνονται οι κλίμακες και με ποιο τρόπο είναι τυποποιημένες έτσι ώστε να βρεις τη σχέση τους. Ξεκινήσαμε από τη φυσική μινόρε, εντάξει, και θα επεκταθούμε τώρα στις άλλες μινόρε, στους άλλους μινόρε τρόπους. Ο πρώτος τρόπος σε σχέση με τη ματζόρε, με χαρακτηριστικές βαθμίδες ύφεση 3, 6 και 7, και λέω ύφεση εννοώ ότι χαμηλώνει νότες σε ένα ημιτόνιο. Ο πρώτος τρόπος είναι ο υλικός. Δεύτερος τρόπος είναι ο δωρικός. Ο δωρικός τρόπος είναι μία μινόρε σκάλα κι αυτή και σε σχέση με τον αιωλικό έχει ανέρεση στην έκτη βαθμίδα. Δηλαδή είναι μία αιωλική σκάλα που σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 3 και 6 και 7, αλλά στην περίπτωση του δωρικού, ο δωρικός έχει ανεβασμένη την έκτη. Άρα έχει μόνο 3 και 7. Μετά είναι ο φρύγιος που έχει 3, 6 και 7 και ύφεση 2. Και μετά είναι ολόκληρος που έχει 3, 6 και 7 και ύφεση 2 και ύφεση 5. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά από το νεολικό, όταν σκέφτομαι δωρικό, φρύγιο και ολόκληρο, δεν σκέφτομαι το 3, 6 και 7. Το 3, 6 και 7 εννοείται θεωρητικά, γιατί όπως ο αιωλικός τρόπος είναι οι χαρακτηριστικές βαθμίδες του σε σχέση με τη ματζόρε, οι άλλοι μινόρε τρόποι είναι σε σχέση με την φυσική μινόρε. Και κατ' επέκταση με τη ματζόρε, γιατί όλες οι κλίμακες, είπαμε, μας ενδιαφέρει η σχέση τους με τη ματζόρε στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε έχουμε τον αιωλικό τρόπο ή φυσική μινόρε που έχει σε σχέση με τη ματζόρε τον παράλληλο ιωνικό, δηλαδή, ύφεση 3, 6 και 7. Έχουμε το δωρικό που έχει ύφεση 3 και ύφεση 6, και ύφεση 7, το 6 αναιρείται. Έχουμε το φρύγιο που έχει ύφεση 2, ύφεση 3 και 6 και ύφεση 7. Και έχουμε και το ολόκληρο που έχει ύφεση 2, ύφεση 3, ύφεση 5, ύφεση 6 και ύφεση 7. Λοιπόν, αυτό είναι το θεωρητικό μέρος των χαρακτηριστικών βαθμίδων. Δηλαδή,
ποιες βαθμίδες χαρακτηρίζουν έναν τρόπο σε σχέση με ποιον άλλο. Καταλάβατε. Δηλαδή, όταν παίζω ένα κομμάτι και είμαι σε φρύγιο τρόπο και θέλω να παίξω, να το κάνω δωρικό, δεν ξανασκέφτομαι από την αρχή όλη τη σειρά των κλιμάκων. Ξέρω ότι ο δωρικός με το φρύγιο έχουν μία διαφορά στο ύφεση 2. Στο ύφεση 2 και στο ύφεση 6. Έτσι. Δηλαδή, έχει ύφεση 2 και ανέρεση 6 σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Ο φρύγιος σε σχέση με το δωρικό έχει ύφεση 2 και ύφεση 6. Γιατί έχει σχέση με τη φυσική μινόρε. Αν θέλω να παίξω, ξέρω εγώ, μία φυσική μινόρε να την κάνω δωρική, δεν ξανασκέφτομαι πάλι όλο, ένα νεολικό δηλαδή, αν το κάνω δωρικό, δεν ξανασκέφτομαι πάλι όλο το σύστημα των κλιμάκων. Σκέφτομαι ανέρεση 6 κατευθείαν. Έτσι, οπότε οι χαρακτηριστικές βαθμίδες με κάνουν να αλλάζω στα γρήγορα τις κλίμακες μεταξύ τους. Και πάμε και στις ματζόρε κλίμακες που είναι ο Ιωνικός που είναι η ματζόρε σκάλα, ο Λίδιος που είναι μία ματζόρε με δίεση 4, με ανεβασμένη δηλαδή τέταρτη βαθμίδα ένα ημιτόνιο, και ο Μιξολίδιος τρόπος που είναι μία ματζόρε με ύφεση 7, δηλαδή χαμηλωμένη την 7η βαθμίδα ένα ημιτόνιο. Οπότε οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα, αν θέλω να την κάνω Μιξολίδια, δεν πάω στην 5η κάποιες άλλες, για γρηγοράδα κατεβάζω την 7η ένα ημιτόνιο και την κάνω Μιξολίδια. Αντίστοιχα, στον νεολικό τρόπο ανεβάζω ένα ημιτόνιο την τέταρτη βαθμίδα. Αυτό είναι το θεωρητικό μέρος των χαρακτηριστικών βαθμίδων και σας εξήγησα γιατί. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως πιο πολύ είναι να μάθουμε τις κλίμακες με τον τρόπο που συγκινεύουν μεταξύ τους. Δηλαδή, όπως μελετάω τις ματζόρε σκάλες και στο τέλος θα σας πω τον τρόπο για τις ματζόρε. Όλα αυτά τα λέω νοερά. Με ενδιαφέρει να τα ξέρετε απ' έξω, να τα μελετάτε απ' έξω, να τα μαθαίνετε απ' έξω. Θα σας πω λοιπόν εντάχει τη σειρά για να μάθω για τους τρόπους. Και ξεκινάμε. Ιωνικός τρόπος, ματζόρε. Θα πω στο τέλος πώς βρίσκεις ματζόρε. Δωρικός τρόπος. Πάω ένα τόνο πίσω. Ξέρω ότι ο δωρικός σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 3 και ύφεση 6. Και ύφεση 7. Που τα παίρνει από την φυσική μινόρε. Αυτή είναι η θεωρία. Αυτή είναι μια θεωρία των χαρακτηριστικών βαθμίδων. Όμως για να βρω την κλίμακα, ξέρω ότι επειδή αφού ο δωρικός είναι ένα τόνο πάνω από την τονική, της ματζόρε, είναι δεύτερη βαθμίδα, πάω ένα τόνο πίσω από την τονική του δωρικού που θέλω και βρίσκω τη ματζόρε που ανήκει. Δηλαδή, αν θέλω το φα δωρικό, πάω ένα τόνο πίσω, είναι νότα μη ύφεση. Μη ύφεση ματζόρε, σι μιλά ύφεση. Δηλαδή, φα σολα σι ύφεση, τώρα μη ύφεση, φα σολ. Βρήκα κατευθείαν το δωρικό. Αν θέλω να πάω στο φρύγιο, θέλω να βρω έναν οποιοδήποτε φρύγιο. Ο φρύγιος είναι, είναι τρίτη βαθμίδα της ματζόρε και απέχει δύο τόνους. Άρα πάω για να βρω την τονική της ματζόρε δύο τόνους πίσω. Αν θέλω να βρω το σολ φρύγιο, πάω δύο τόνους πίσω, είναι η νότα μη ύφεση. Α, ξανά είπα το ίδιο. Αν θέλω να βρω το ρε φρύγιο, πάω δύο τόνους πίσω, είναι η νότα σι ύφεση. Ξεκινώντας από ρε. Ρε μη ύφεση, φα σολα σι ύφεση, ντο ρε. Εντάξει. Αυτό για το δωρικό και το φρύγιο. Αν θέλω να βρω τώρα το λίδιο, ξέρω ότι ο λίδιος είναι μία τέταρτη πάνω από την τονική του. Δεν χρειάζεται να μελετήσω αυτό, γιατί η μελέτη ανατέταρτες και αναπέμπτες είναι κάτι που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στον αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή, όταν θα κάνουμε κύκλους συγχορδιών, μετά θα πάμε στις τέταρτες και στις πέμπτες, οπότε δεν το βλέπεις έτσι. Μπορεί να κατευθείαν να σκεφτείς ματζόρε με δίεση 4. Αντιστοίχως, για το μιξολίδιο, ματζόρε με ύφεση 7 και για το νεολικό, όπως είπαμε πριν, ματζόρε με ύφεση 3, 6, 7 ή 3 ημιτόνια πάνω να βρούμε την τονική που ανήκει, δηλαδή αιωλικός τρόπος, σολ αιωλικός. Ο σολ αιωλικός 3 ημιτόνια πάνω. Δηλαδή, ένα τόνο και ένα ημιτόνιο είναι σολά σι ύφεση. Έτσι, άρα είναι σολά σι ύφεση, ντόρε μι ύφεση, φασόλ. Και μετά είναι ολόκληρος που είναι ένα ημιτόνιο από την τονική. Άρα, ανεκεφαλαιώνοντας, έχω τη ματζόρε σκάλα και τους τρόπους της που πάνω σε αυτούς αναπτύσσονται, μάλλον σε κάθε νότα της ματζόρε αναπτύσσεται από μία τετράφωνη συγχορδία και μία κλίμακα. Οι τετράφωνες συγχορδίες θα τις σκεφτούμε αναγκαστικά νότα-νότα. Είναι η τονική ματζόρε μεγάλης εβδόμης, η δεύτερη βαθμίδα μινόρε εβδόμης, η τρίτη βαθμίδα μινόρε εβδόμης, η τέταρτη ματζόρε μεγάλης εβδόμης, η πέμπτη
εβδόμης, και το λέμε, όταν λέμε συγχορδία εβδόμης και το εννοούμε ματζόρι με μικρή εβδόμη, η έκτη μινόρ εβδόμης και η έβδομη μινόρ εβδόμης με ύφεση 5. Τώρα, οι κλίμακες. Η τονική είναι ιωνικός τρόπος, είναι η ματζόρε σκάλα. Η δεύτερη βαθμίδα είναι δωρικός τρόπος. Για να βρω το δωρικό τρόπο, ξέρω ότι έχει ύφεση 2, ύφεση 3 και ύφεση 7 σε σχέση με τη φυσική μινόρε, που τις παίρνει από τη φυσική μινόρε. Αλλά για να βρω τον τρόπο, πάω έναν τόνο πίσω στην τονική ματζόρε. Παίρνω τον αμπλισμό και λέω τον τρόπο. Τρίτη βαθμίδα της ματζόρε, φρίγιος τρόπος. Ο φρίγιος τρόπος έχει ύφεση 2, 3, 6 και 7, που τα παίρνει, τις παίρνει τις νότες από την φυσική μινόρε και προσθέτεται και η δεύτερη βαθμίδα. Και για να τη βρω, επειδή απέχει 2 τόνους πάνω από την τονική, πηγαίνω 2 τόνους πίσω, βρίσκω την τονική ματζόρε που ανήκει και τη λέω με νότες, τη φρύγια. Λίδιος, ματζόρε με δίες 4, μιξολίδιος, πέμπτη βαθμίδα, ματζόρε με ύφεση 7. Και μετά, αιωλικός, 3 νότες πάνω, ένα τόνο και ένα ημιτόνιο, βρίσκω την τονική που ανήκει, είναι και η φυσική μινόρια αιωλικός, λέω τις νότες. Και λόκριος, ένα ημιτόνιο πάνω, να βρω τη ματζόρε που ανήκει και λέω τις νότες. Πάντα, η πρώτη μου δουλειά, ξέρω τις χαρακτηριστικές βαθμίδες. Ξαναλέω, οι χαρακτηριστικές βαθμίδες των τρόπων προέρχονται από την κεντρική κλίμακα που βγαίνουν. Δηλαδή, η κάθε κλίμακα σε σχέση με την παράλληλη ματζόρε. Η πρώτη κλίμακα σε σχέση με την παράλληλη ματζόρε είναι η φυσική μινόρε, ο αιωλικός τρόπος, που έχει ύφεση 3, 6 και 7. Και οι υπόλοιπες παίρνουν τις αλλοιώσεις του αιωλικού σύν αυτές που χρειάζονται σε σχέση με τη ματζόρε. Και είναι δωρικός, ύφεση 3 και ύφεση 7, φρύγιος, ύφεση 2, 3, 6 και 7, λίδιος, δίεση 4, μιξολίδιος, ύφεση 7, αιωλικός, 3, 6 και 7 και λόκριος, 2, 3, 5, 6 και 7. Υφέσεις, εντάξει. Αυτές είναι οι χαρακτηριστικές βαθμίδες. Αλλά μας ενδιαφέρει, ξαναλέω και το κλείνω εδώ, να ξέρουμε και να λέμε τις κλίμακες σε σχέση με τη ματζόρε που ανήκει. Άρα, δωρικός ένα τόνο πίσω για να βρω τονική, φρύγιος δύο τόνους πίσω για να βρω τονική, λίδιος ή μία τέταρτη πίσω, αλλά καλύτερα ματζόρε με δίες 4, μιξολίδιος ματζόρε με ύφεση 7, αιωλικός 1,5 τόνο πάνω για να βρω τονική και λόκριος 1 ημιτόνιο πάνω για να βρω τονική. Αυτή τη μελέτη θα πρέπει να την κάνετε όλοι. Δεν θα την γλιτώσετε ποτέ, έστω και περιστασιακά θα αναγκαστείτε να βρείτε οπλισμό για κλίμακα και συγχορδία που ανήκει. Άρα, είναι καλό θεωρητικά να μάθουμε το μυαλό μας να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση και όσοι το κάνετε, θα δείτε ότι μετά από αυτή τη μελέτη στο μυαλό σας νοερά θα υπάρχει ένας τύπος. Ο καθένας τα πράγματα τα εξηγεί βέβαια με το δικό του τρόπο, αλλά αυτομάτως θα υπάρχει ένα δίκτυο κλιμάκων οι οποίες υποσυνείδητα θα ξέρετε, στις οποίες υποσυνείδητα θα ξέρετε τη σχέση μεταξύ τους. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί τα πιο πολλά βιβλία που έχω διαβάσει λένε τις χαρακτηριστικές βαθμίδες, λένε και τις κλίμακες και σου λέει μάθετες. Και εσύ πας και τις μαθαίνεις παπαγαλία ή τις μαθαίνεις άσχετα. Δηλαδή μαθαίνω τους δωρικούς. Ωραία, τους έμαθες τους δωρικούς. Ο δωρικός δεν είναι μόνος του. Δεν θα σκάσει ποτέ ένας δωρικός μέσα σε μια αρμονική σειρά και θα πρέπει να τους. Ο δωρικός από κάπου έρχεται και κάπου πηγαίνει. Οπότε η σχέση των κλιμάκων και κατ' επέκταση η σχέση των συγχορδιών και το αντίθετο είναι το πιο βασικό πράγμα από ότι να ξέρω τις κλίμακες παπαγαλία. Καταλάβατε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Okay. Και πάμε τώρα στην πρακτική φάση. Έχουμε συγχορδίες μεθευδόμης και κλίμακες. Και τώρα θα πάω στο πρώτο θέμα που συζητήσαμε, που το πρώτο θέμα είναι γιατί εφόσον όλοι οι τρόποι της ματζόρε ξεκινάνε μέσα από τη ματζόρε, εγώ να κάθομαι να σκέφτομαι τον κάθε τρόπο ξεχωριστά. Και να μην σκέφτομαι, να μην έχω ένα... Γιατί... Ξαναείπα, όσο πιο συγκεκριμένος γίνεσαι, τόσο καλύτερη, πιο συνεπής γίνεται η μουσική σου και πιο κατανοητή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σε παρακολουθεί και μουσικά να καταλαβαίνει πού πηγαίνεις. Ασυναίσθητα, ας μην ξέρει. Όταν όμως παίζεις γενικώς, όσο και καλό να ακούγεται αυτό, ο άλλος δεν παρακολουθεί τίποτα, απλά ακούει. Δεν τον πας πουθενά όταν παίζεις γενικότητες. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το θέμα το ρυθμικό. Ότι μπορείς
με ρυθμικά μοτίβα να γλιτώσεις χρόνο και σκέψη. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τις μεγάλες φρασιολογίες, γιατί είσαι ακόμα στην αρχή, μπορείς να δουλεύεις με το ρυθμό.